Στο πλαίσιο του Special Edition, φιλοξενούμε την πνευμονολόγο Γεωργία Χαρδαβέλα. Είναι επιμελήτρια Α στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών η Σωτηρία, γραμματέας ομάδας καρκίνου πνεύμονα της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και υπεύθυνη ομάδας εργασίας καρκίνου πνεύμονα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Χαρδαβέλα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πλέον τον τελευταίο χρόνο μιλούμε μόνο για την πανδημία της COVID-19. Εσείς οι πνευμονολόγοι έχετε ταλαιπωρηθεί προσπαθώντας να δώσετε λύση. Έχετε δώσει ό,τι έχετε από τις δυνάμεις σας προκειμένου να ανταπεξέλθετε και να είστε στην πρώτη γραμμή αυτή στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ωστόσο, συγχρόνως και διαχρονικά τελικά τρέχει μέσα σε εισαγωγικά μία άλλη πανδημία, αυτή του καρκίνου του πνεύμονα, που από ό,τι μας λένε τα δικά σας στοιχεία, είναι η πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο. Και μάλιστα 8 στις 10 περιπτώσεις οφείλεται στο κάπνισμα. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποιες ηλικίες καταρχήν αφορά, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, γιατί νομίζω ότι υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των φύλων. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να σταθώ πριν να απαντήσω στην ερώτησή σας τη λέξη επιδημία που πολύ σωστά χρησιμοποιήσατε για τον καρκίνο του πνεύμονα. Φανταστείτε ότι είμαστε μία μικρή χώρα η Ελλάδα, με 10 εκατομμύρια περίπου πληθυσμό και έχουμε 9.000 καινούργια περιστατικά καρκίνου πνεύμονα το χρόνο. Το νούμερο είναι τεράστιο αναλογικά με τον πληθυσμό μας. Και επιτρέψτε μου να διορθώσω ότι 9 στα 10 περιστατικά δυστυχώς στη χώρα μας σχετίζονται με το κάπνισμα. Και παρά το ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια με τον αντικαπνιστικό νόμο, εξακολουθούμε δυστυχώς να είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη στην καπνιστική συνήθεια. Όχι μόνο στο κανονικό εντός εισαγωγικών τσιγάρο, αλλά σε όλα τα παράγωγα, στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, στο άκνισμα κλπ. Τώρα, οι ηλικίες τις οποίες αφορά ο καρκίνος του πνεύμονα και είναι αυτές που εμείς χαρακτηρίζουμε επιστημονικά ως υψηλού κινδύνου. Είναι οι ηλικίες 50 έως 80 ετών που εξακολουθούν δυστυχώς να καπνίζουν ή που σταμάτησαν τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά δυστυχώς ο καρκίνος του πνεύμονα, πέρα από αυτή τη μεγάλη ομάδα υψηλού κινδύνου, δυστυχώς δεν αναγνωρίζει ηλικίες. Και θα σας πω τι εννοώ. Υπάρχουν κάποια είδη καρκίνου πνεύμονα τα οποία προσβάλλουν μικρότερες ηλικίες. Μη σας σοκάρει αυτό, ακόμα και την ηλικία των 25 ετών. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι για όλους αυτούς που εξακολουθούν να καπνίζουν να επικοινωνήσουν με τον πνευμονολόγο τους και να πάρουν βοήθεια για να σταματήσουν το κάπνισμα χθες, όχι σήμερα, όχι αύριο, χθες να το σταματήσουν. Και για όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι πρώην καπνιστές τα τελευταία 15 χρόνια, πάλι να απευθυνθούν στον πνευμονολόγο τους για να τους καθοδηγήσει στο τι μπορεί να γίνει. Και δεν μπορώ να αφήσω και απ' έξω, και επιτρέψτε μου να το συμπληρώσω αυτό, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι, σαν μέρος της εργασίας τους, έχουν καθημερινή έκθεση σε τοξικές ουσίες, είτε δουλεύουν σε χώρο βιομηχανίας, είτε σε λατομεία, είτε σε κατασκευαστικούς χώρους και πάρα πολλούς άλλους. Ακόμα και αυτοί οι ασθενείς, ακόμα και αν δεν πληρούν τα κριτήρια της ηλικίας, πάλι θα πρέπει να απευθυνθούν στον πνευμονολόγο τους. Όπως και αυτοί που έχουν πολύ, πολύ ισχυρό ιστορικό καρκίνο πνεύμονα στην οικογένεια. Δηλαδή συγγενείς πρώτου βαθμού, οι οποίοι έχουν νοσήσει και έχουν φύγει από αυτό το νόσημα. Άρα απευθυνόμαστε στον πνευμονολόγο για να κάνουμε προληπτικά κάποιες εξετάσεις, αυτό μας δείχνει. Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και πλέον υπάρχει εξέταση στην οποία μπορεί να υποβληθεί αυτός ο πληθυσμός που πληρεί τα κριτήρια, η οποία τι κάνει στην ουσία, μπορεί να βρει τον καρκίνο του πνεύμονα σε πάρα πολύ αρχικό στάδιο, πριν ακόμα εμφανιστούν τα συμπτώματα. Άρα πάρα πολύ αρχικό στάδιο που είναι θεραπεύσιμο. Η εξέταση αυτή είναι η αξονική τομογραφία θώρακα χαμηλής ακτινοβολίας. Όταν λέω χαμηλής ακτινοβολίας, εννοώ ότι παίρνει κανείς περίπου το 20-25% της ακτινοβολίας που θα έπαιρνε αν έκανε μια κλασική εντός εισαγωγικών αξονική τομογραφία θώρακος. Είναι αμελητέα η ποσότητα αυτής της ακτινοβολίας και ξέρουμε με βάση μεγάλα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας ότι δεν μπορεί αυτή η έκθεση, ακόμα και αν γίνεται κάθε χρόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, να προκαλέσει η ίδια καρκίνο. Το λέω για να βάλω στην άκρη οποιασδήποτε φοβίες ή ενδιασμούς μπορεί να έχει κανείς ακούγοντας την πρόταση του να υποβάλλεται μια φορά το χρόνο σε αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής ακτινοβολίας. Δηλαδή, τι θεωρείτε τόσο απαραίτητη εξέταση, κυρία Χαρδαβέλα, ακόμη και για κάποιον μη καπνιστή? Πολύ καλή ερώτησή σας. Θυμηθείτε ότι είπα λίγο, να θυμίσω ότι είπα λίγο πιο πριν και για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν ισχυρό οικογενειακό ιστορικό,
μητέρα, πατέρα, αδέρφια που έχουν νοσήσει και έχουν φύγει από αυτό το νόσημα, όπως επίσης και αυτούς που δουλεύουν σε μεγάλες μονάδες οι οποίες έχουν έκθεση σε τοξικές ουσίες που ξέρουμε ότι προκαλούν ενδυνάμει καρκίνο του πνεύμονα. Είναι εξατομικευμένη λοιπόν η αξιολόγηση πέρα από αυτό το μεγάλο ηλικιακό γκρουπ των 50 με 80. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας πω κάτι που βιώνω και εγώ και οι συνάδελφοί μου στην πνευμονολογική εταιρεία και όλοι οι πνευμονολόγοι στην Ελλάδα που είμαστε κλινική γραμμή πρώτης γραμμής. Τα 2/3 των ασθενών που έρχονται στα επίγοντα του νοσοκομείου, στα ιατρία μας, στα εξωτερικά, στα ιδιωτικά ιατρία των συναδέλφων, τα 2/3 των ασθενών που έρχονται με συμπτώματα είναι σε τελικό στάδιο της νόσου. Άρα όταν βάζουμε τη διάγνωση, είναι πλέον ένα στάδιο της ζωής τους όπου μόνο παρηγορητική θεραπεία μπορούμε να τους προσφέρουμε, όχι ριζική. Γι' αυτό και βλέπετε ότι επιμένουμε και το λέμε και το ξαναλέμε να περάσει το μήνυμα για διακοπή καπνίσματος και για μια φορά το χρόνο να γίνεται η εξέταση της χαμηλής ακτινοβολίας μεξονικής τομογραφίας στο όρεκος για να προλάβουμε. Να προλάβουμε ό,τι είναι να είναι σε αρχικό στάδιο θεραπεύσιμο. Θεραπεύσιμο σημαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων χειρουργείο. Το ξεχνάει ο ασθενής, το βάζει πίσω του, συνεχίζει τη ζωή του με άριστη ποιότητα ζωής σαν και αυτή που είχε πριν. Μάλιστα. Δηλαδή είναι περίπου όπως εμείς οι γυναίκες έχουμε τη μαστογραφία, να εντάξουμε και αυτή την εξέταση. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Που το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε στη συνείδησή μας. Πάμε ευλαβικά, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών και την κάνουμε κάθε χρόνο. Ακριβώς το ίδιο μήνυμα θέλουμε να περάσουμε στο ευρύ κοινό για την αξιολογική τομογραφία θώρακος χαμηλής ακτινοβολίας. Μάλιστα. Αυτό είναι και το μήνυμα της καμπάνιας σας ανάσα ζωής. Σωστά. Θέλω να μας πείτε για την πρωτοβουλία. Πολύ σωστά. Αυτή είναι μια κοινωνική πρωτοβουλία που πήρε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία με την υποστήριξη της εταιρείας Johnson & Johnson. Mm-hmm. Και τη λέμε κοινωνική πρωτοβουλία γιατί έχει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό, να ενημερωθεί ο κόσμος, να ξέρει, να αναζητήσει την υπηρεσία μόνος του και για τη διακοπή καπνίσματος και για την αξιολογική τομογραφία θώρακος χαμηλής ακτινοβολίας μια φορά το χρόνο, αλλά και γιατί προσπαθούμε σε συνεργασία με την πολιτεία να δώσουμε σε αυτή την προληπτική εξέταση έναν θεσμικό, αν θέλετε, χαρακτήρα. Δηλαδή, να φτάσουμε στο σημείο να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, να καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ και να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς που πρέπει να έχουν σε αυτή, ασθενείς εντός εισαγωγικών, το ευρύ κοινό που πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτή, για να μπορεί να προλάβει τον καρκίνο του πνεύμονα. Τρέχουμε λοιπόν μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού σε αυτή τη φάση. Έχουμε ένα σποτάκι στα πλαίσια της πρωτοβουλίας ανάσας ζωής, το οποίο προβάλλεται καθημερινά στην τηλεόραση. Είναι ολίγων δευτερολέπτων και ουσιαστικά έχει το κεντρικό μήνυμα ότι πρέπει να πάρεις μια ανάσα ζωής και να μην γίνεις ο ήρωας καρκινοπαθής που πέρασε όλη τη δύναμη του καρκίνου ενδεχομένως σε τελικό στάδιο, αλλά να είσαι εκείνος που έχει πιάσει τον καρκίνο εν δυνάμει στην αρχή και έχεις μια πολύ καλή ποιότητα ζωής μπροστά σου, αφήνοντας τον καρκίνο πίσω σου. Μάλιστα. Τώρα, ποιες ηλικίες καλό είναι να κάνω αυτή την εξέταση, δηλαδή από ποια ηλικία και μετά από τα. Παίζει ρόλο, φαντάζομαι, αν είναι καπνιστής κάποιος, οπότε αν είναι καπνιστής. Σωστά. Οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι αμερικανικές, οριοθετούν αυτή την ομάδα από τα 50 μέχρι τα 80 έτη ηλικίας. Με την προϋπόθεση, δηλαδή, βέβαια. Αν κάποιος καπνίζει από τα 20, θα περιμένει στα 50 να κάνει την. Πολύ σωστό, πολύ σωστή ερώτηση και πολύ κέρια. Και πάμε πίσω σε αυτό που έλεγα πριν, ότι εκτός από αυτό το αυστηρό ηλικιακό πλαίσιο, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που ενδεχομένως άρχισαν το κάπνισμα όχι στα 20, αλλά ίσως και πιο πριν, στο σχολείο, στα γνωστά πηγαδάκια εντός εισαγωγικών, θα μου επιτρέψετε την έκφραση που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς ακόμα στα σχολεία μας, ή αυτοί που έχουν επαγγελματική έκθεση. Γι' αυτό και λέμε ότι ακόμα και αυτοί που είναι πιο μικροί από τα 50 έτη, στα 40, στα 45, στα 35 αν θέλετε ακόμα, είναι σημαντικό να επισκεφθούν τον πνευμονολόγο τους και να γίνει μια αξιολόγηση του κινδύνου του οποίου έχουν για να νοσήσουν εν δυνάμει από καρκίνο του πνεύμονα και αναλόγως να συναποφασίσουν μαζί τα επόμενα βήματα. Άρα λέμε 50 έως 80 καπνιστές ή που έχουν διακόψει κάπνισμα τα τελευταία 15 έτη, αλλά και βαρύς καπνιστές ή άνθρωποι που έχουν επαγγελματική έκθεση, όπως είπα και πριν. Άρα είναι εξατομικευμένη, αν θέλετε, η αξιολόγηση πέρα από την ευρεία ομάδα των 50 έως 80 ετών. Πάντως, κυρία Καδαβέλα, και εμείς η ηλικία των 40, εκτεθήκαμε πάρα πολύ στο κάπνισμα όσο είμαστε τα παιδιά, διότι τότε δεν υπήρχε αυτή η γνώση από τους γονείς μας, ούτε καν έτσι, το κάπνισμα θεωρείται και μόδα. Θυμάμαι όλοι να καπνίζουν παντού, μέσα στα αυτοκίνητα, στα σπίτια. Δεν υπήρχε κανένα συνδυασμός όπως σήμερα. Οπότε
έχουμε και έναν επιβαρυντικό λόγο επιπλέον, έτσι. Πολύ σωστά. Και μην ξεχνάτε ότι και εμείς οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια που βγήκαμε δυναμικά στο παιχνίδι, αν θέλετε, της παραγωγικής διαδικασίας, πήραμε την καπνιστική συνήθεια, κακώς, κατά αναλογία με τους άντρες συμμετέχουν στο εργασιακό περιβάλλον. Και αν γυρίσουμε πίσω και κοιτάξουμε, θα δούμε ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά γυναικών που καπνίζουν τα τελευταία χρόνια. Και αυτά θα τα δούμε μπροστά μας σε σχέση με την εμφάνιση περιστατικών καρκίνου πνεύμονα. Αυτό που κάνουμε τώρα, σαν ελληνική πνευμονολογική εταιρεία και σαν ομάδα καρκίνου πνεύμονα, είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε να θεσπίσουμε εθνικές πλέον κατευθυντήριες οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο και τον καρκίνο του πνεύμονα. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα δούμε όλα τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί παγκοσμίως, θα δούμε την κατάσταση επιδημιολογικά ποια είναι στη χώρα μας και θα προσπαθήσουμε, αν θέλετε, να παντρέψουμε, να συνδυάσουμε όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα και να βρούμε, να ορίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ομάδες εκείνες των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα πρέπει να υποβάλλονται στην εξέλιξη της χαμηλής υπερβολής εξωτερικής τομογραφίας τώρα. Άρα, ξέρουμε τα επιστημονικά δεδομένα, θα πρέπει να τα δούμε πώς αυτά προσαρμόζονται και εφαρμόζονται στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί θέλουμε να είμαστε πραγματιστές και θέλουμε να ακουμπήσουμε, αν θέλετε, τον συνάνθρωπό μας και να τον προλάβουμε εν δυνάμει από μια πάρα πολύ άσχημη νόσηση. Πάντως, κυρία Καρδαβέλα, οι γυναίκες έτσι έχουν και το πλεονέκτημα των ορμονών μέχρι τουλάχιστον την μηνόπαυση και νομίζω ότι προστατεύονται περισσότερο. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ παροδικό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω έτσι κλείνοντας να μου πείτε, αν έχετε ως πνευμονολογική εταιρεία κάποια συμπεράσματα, γιατί στην Ελλάδα είναι τόσο υψηλός ο αριθμός των καπνιστών, δηλαδή δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει, έχετε βγάλει εσείς κάποιο συμπέρασμα? Πριν σας πω αυτό, να σας πω ότι παρόλα αυτά έχουμε κάνει πρόοδο. Δηλαδή, πριν την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, περίπου το 50% των ενηλίκων της χώρας κάπνιζε. Mm-hmm. Τώρα αυτό το ποσοστό και μετά την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου έχει πέσει στο 38%. Δεν είναι χαμηλό το ποσοστό, είναι μεγάλο, είναι επιδημία. Έχουμε κάνει όμως μικρά βήματα. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και θέλουμε και τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη βοήθεια τη δικιά σας σε αυτό, είναι, αν θέλετε, να ενθυσίσουμε στον Έλληνα για τις πάρα πολύ σημαντικές, βαριές, επιζήμιες βλάβες που μπορεί να προκαλέσει το ίδιο το κάπνισμα. Και η δουλειά ξεκινάει μέσα από το ίδιο το σχολείο, από μικρές ηλικίες στα παιδιά και επιτρέψτε μου να πω και μέσα από την ίδια την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο παιδί σου να μιλήσεις για τη βλαπτική συνέπεια του καπνίσματος και όλα τα συμπαρομαρτούντα αν εσύ ο ίδιος είσαι μονίμως με το τασάκι σου γεμάτο με τσιγάρα. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα. Θέλουμε τη βοήθεια. Έχουμε τη βοήθεια όλων των συναδέλφων και με την ευκαιρία ζητώ και τη βοήθεια τη δικιά σας, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μας στηρίξετε σε αυτή την προσπάθεια. Η Πνευμονολογική Εταιρεία έχει ιατρία αντικαπνιστικά σε όλη τη χώρα, τα οποία τα υποστηρίζει για να υπάρχει πρόσβαση από τους πολίτες μας σε όλη την επικράτεια. Χρειάζεται όμως ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, την οποία οργανώνουμε και πραγματοποιούμε για να πιάσουμε από πιο μικρές ηλικίες. Να μην προλάβουν δηλαδή καν να το ξεκινήσουν από τα χρόνια του σχολείου. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, κυρία Καρδαβέλα, να μεταφέρουμε το μήνυμα και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα.